Μοναξιά. Η κατάσταση ενός ατόμου που ζει μόνο του και η έλλειψη ουσιαστικής επικοινωνίας με άλλους ανθρώπους. Με τον Dragon Ball Super να έχει ολοκληρωθεί, μπορούμε επιτέλους ελεύθερα να αναλύσουμε τους χαρακτήρες που μας πρόσφερε η σειρά και φυσικά δεν υπάρχει πιο εύκολη επιλογή από τον Τζίρεν. Στο κάτω-κάτω, όπως λένε πολλοί, είναι ένα άτομο με ελάχιστη προσωπικότητα και δεν είναι τίποτα παραπάνω παρά ένα εμπόδιο που ο μόνος λόγος ύπαρξής του είναι να στέκεται μεταξύ του Γκόκου και του απόλυτου ενστίκτου. Δεν προσφέρει τίποτα καινούριο, δεν έχει βάθος, δεν συνδέει και δεν βοηθάει τα άτομα γύρω του να αναπτυχθούν. Είναι ένα τίποτα χαρακτήρας. Μία σόνεν καρικατούρα που φτιάχτηκε για να λειτουργεί σαν τείχος, ώστε ο Γκόκου να δυναμώσει. Αν και εσύ που βλέπεις αυτό το βίντεο αυτή τη στιγμή έχεις την ίδια άποψη, τότε λυπάμαι, αλλά είσαι λάθος. Για να κατανοήσουμε ποιος είναι ο Τζίρεν, πρέπει να πάμε πέρα από τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην επιφάνεια και να αναλύσουμε όλες του τις πράξεις πριν από την αρχή του πρωταθλήματος έως και το τέλος. Η ιστορία του Τζίρεν ξεκινάει σε παιδική ηλικία, συγκεκριμένα όταν αντίκρισε το θάνατο των γονιών του. Σύμφωνα με την ψυχολογία, ένα παιδικό τραύμα τέτοιου βαθμού οδηγεί σε απομόνωση, ανεξέλεγκτη οργή και φυσικά διαιότητα. Το μυαλό αντιλαμβάνεται τη βία ως την μόνη λύση για την αντιμετώπιση κάθε μορφής πίεσης. Με απλά λόγια, οποιαδήποτε στιγμή στη ζωή σου βρεθεί σε μια δύσκολη κατάσταση, προσπαθείς να την ελέγξεις προκαλώντας πόνο και φόβο. Και ο λόγος είναι γιατί μέσα σου αυτό θεωρείς ως λογική λύση. Συνεχίζεις να είσαι λιγομίλητος και σιωπηλός σε οτιδήποτε δεν σε αφορά άμεσα, αλλά σε όλες τις υπόλοιπες περιστάσεις η μόνη σου αντίδραση είναι η επίθεση. Ωστόσο, όλα αλλάζουν όταν γνωρίζει ένα άτομο, το οποίο αν και είναι δυνατότερό του, δεν έχει ανάγκη να επιβάλλεται με τη βία. Χρησιμοποιεί τη δύναμή του σαν όπλο, αλλά ταυτόχρονα προτιμάει να λύνει τις διαφορές του με το διάλογο. Αυτό το άτομο έγινε δάσκαλος του Τζίρεν και μέσω της καθοδήγησής του προσπάθησε να τον αλλάξει. Η βία πια δεν ήταν η μόνη λύση. Και δεν ήταν το μοναδικό μέσο για να λύνει τις διαφορές. Το άτομο που σέβεσαι δεν χρειάζεται να σου επιβληθεί με τη βία και ο διάλογος εμφανίζεται σαν μια εναλλακτική λύση για την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων. Με αυτόν τον τρόπο, η προσωπικότητα του Τζίρεν άρχισε να αλλάζει. Παρ' όλα αυτά, η αλλαγή δεν ήταν οριστική, διότι σύντομα ο δάσκαλός του, καθώς και πολλοί από τους μαθητές του, βρήκαν το θάνατό τους στα χέρια ενός δυνατότερου εχθρού. Αν και το γεγονός ότι αυτό το άτομο δεν αποκαλύφθηκε ποτέ μπορεί να απογοητεύει πολλούς, η αλήθεια είναι ότι η αποκάλυψη της ταυτότητάς του δεν θα πρόσφερε κάτι στο χαρακτήρα του Τζίρεν. Το μόνο που είναι σημαντικό ήταν ότι ένα άτομο δυνατότερο από αυτόν του έκλεψε τα πάντα από τη ζωή, κάνοντας έτσι τη δύναμη το μόνο μέσο απόδοσης δικαιοσύνης. Στο μυαλό του, το άτομο που είχε την πιο πολύ δύναμη έλεγχε τα πάντα. Με το θάνατο του δασκάλου του, δύο λέξεις κυριάρχησαν στο μυαλό του. Δύναμη και απομόνωση. Δύναμη για να μην χάσεις ό,τι έχει απομείνει στη ζωή σου και απομόνωση ώστε να μην δημιουργήσεις νέους δεσμούς, τους οποίους μπορεί μελλοντικά να χάσεις. Η δύναμη είναι τα πάντα. Η δύναμη διατάζει, η δύναμη ορίζει. Άμα έχεις δύναμη, ελέγχεις τα πάντα. Η μόνη δύναμη που θέλεις είναι αυτή που σου ανήκει. Μην επιζητάς δύναμη μέσω δεσμών, γιατί στο τέλος θα είσαι και πάλι μόνος. Ακολουθώντας αυτά τα λόγια για χρόνια, η ιδέα έγινε αιμονή για το ξεκίνημα μιας μοναχικής ζωής. Το μόνο ενιγματικό γεγονός ήταν πως ο Τζίρεν κατάφερε να ελέγχει την οργή του, ακόμα και όταν όλη του η ψυχή και τα πιστεύω για τη ζωή βασίζονταν στη βία και στην πίεση. Το μυστικό λύθηκε όταν στην πρώτη του εμφάνιση τον είδαμε να βυθίζεται στο διαλογισμό. Πολλές φορές αναρωτιόμουν τι συμβόλιζε ο διαλογισμός του Τζίρεν. Ήταν μια αφορμή για να επαναφορτίσει τη δύναμη του απόλυτου ενστίκτου του, μια πολεμική στάση που του επέτρεπε να μην ξοδεύει ενέργεια, ή μια μορφή άμυνας. Ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό μου ότι ήταν ο μόνος τρόπος ώστε να ελέγχει τις βίαιες ορμές του. Κάτι που του επέτρεπε να ελέγχει τις πράξεις του, ακόμα και σε περιστάσεις όπου η αδρεναλίνη του έφτανε στα ύψη. Συγκεκριμένα τον βλέπουμε να διαλογίζεται σε δύο σημεία στη σειρά. Αρχικά πριν αρχίσει το τουρνουά, ετοιμάζοντας έτσι τον εαυτό του πνευματικά για τις αμέτρητες μάχες που θα ακολουθήσουν, και συνέχεια μετά την εμφάνιση της μοναδικής του πρόκλησης, δηλαδή όταν ο Γκόκου ξεκλείδωσε το απόλυτο ένστικτο. Η τάση του να διαλογίζεται συνδέεται επίσης και άμεσα με τους κανόνες του τουρνουά, οι οποίοι απαγορεύουν τους θανάτους. Αν και κατά τη διάρκεια του τουρνουά μπορούσες να είσαι όσο βίαιος επιθυμείς, δεν μπορούσες να αφαιρέσεις καμία ζωή. Για ένα άτομο το οποίο βασανίζεται για να ελέγχει τις επιθετικές του ορμές, αυτοί οι κανόνες θα μπορούσαν να του στοιχήσουν όλο το τουρνουά. Γι' αυτό και κατά τη διάρκεια του τουρνουά, οι σύμμαχοί του προσπαθούν να τον κάνουν να αποφύγει κάθε μορφής μάχη. Δεν επιθυμούν να το δουν να μανιάζεται και να ρηψοκινδυνεύει να αποκλειστεί σκοτώνοντας κάποιον. Πράγμα που τελικά συνέβη, αλλά αφού όλο το σύμπαν του είχε βγει εκτός. Ο Τζίρεν βυθίζεται στα βία ένστικτά του όταν αντιμετώπισε τον Γκόκου, ο οποίος είχε πετύχει το τέλειο απόλυτο ένστικτο.
Η ιδέα και μόνο ότι ένα άτομο το οποίο δεν χρειάστηκε να θυσιάσει τίποτα στη ζωή του ήταν δυνατότερο από αυτόν, τον οδήγησε να βγάλει την οργή του σε ανυπεράσπιστα άτομα. Με το να είναι εξουθενωμένος πνευματικά, δέχεται επίσης και σωματική ζημιά από την οργή του Γκόκου. Αν και ο Γκόκου δεν κατάφερε να τον αποτελειώσει, η απόλυτη πίστη του Τζίρεν στη δύναμη είχε αρχίσει να κλονίζεται. Το μεγαλύτερο μειονέκτημα ενός ατόμου με τόσο απόλυτες απόψεις για τη ζωή είναι ότι είναι πολύ εύκολο να κλονίσεις το πνεύμα του. Όταν έχεις μια τόσο απόλυτη ιδεολογία, ακόμα και μικρές ρογμές σε αυτήν μπορούν να οδηγήσουν στην καταστροφή της. Ο ευκολότερος τρόπος είναι να εκμεταλλευτείς το άτομο σε μια στιγμή αδυναμίας και στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό ακριβώς συνέβη από το χειρότερο δυνατό άτομο. Ο Φρίζα, ένα άτομο το οποίο ειδικεύεται και απολαμβάνει να εντοπίζει τις αδυναμίες στο χαρακτήρα του αντιπάλου του ώστε να τον βλέπει να υποφέρει, καταφέρει να φτάσει στον Τζίρεν στο χειρότερο δυνατό σημείο, καταστρέφοντας έτσι πλήρως το ηθικό του. Αν και η σωματική ζημιά φαινόταν να είναι μικρή, πνευματικά ο Φρίζερ είχε βρει το στόχο του. Με τον Τζίρεν να στέκεται ακίνητος και μπερδεμένος. Ο τόπο ήταν αυτός που του επέτρεψε να ανακάμψει, θυμίζοντάς του πόσο δυνατό άτομο ήταν. Παρ' όλα αυτά, αν και στάθηκε όρθιος ο Τζίρεν, δεν αντιλήφθηκε το πραγματικό νόημα πίσω από τα λόγια του τόπο. Το τελικό μάθημα έπρεπε να δοθεί από τον Γκόκ και τον Φρίζερ, όπου η συνεργασία τους ήταν υπεραρκετή για να τους δώσει τη νίκη. Το σύμπαν 11 εξαφανίζεται, με τον Γκόκου να επιθυμεί να αντιμετωπίζει ξανά τον Τζίρεν, και μετά την ευχή του 17, η ιστορία του Τζίρεν είχε και επίσημα ολοκληρωθεί, με αυτόν και τον τόπο να κοιτούν τον ουρανό και με το φως από τον δράκο των Super Dragon Balls να συμβολίζει την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Ο Τζίρεν, έχοντας πια αντιληφθεί το νόημα των δεσμών, εκφράζει την αδυναμία του να αποκτήσει πραγματικούς φίλους, μιας και δεν ξέρει πώς να το κάνει. Έχοντας αντιληφθεί ότι ο Τζίρεν δεν κατάλαβε το πραγματικό νόημα του λόγου του, ο τόπο του εξηγεί ότι ήδη είχε δημιουργήσει ένα δεσμό με αυτόν και με τους Pride Troopers όταν ανταποκρίθηκε στις φωνές τους που του ζητούσαν να σηκωθεί. Η πραγματική φιλία δεν είναι κάτι το οποίο προγραμματίζεις, όσο και να το επιζητάς. Είναι κάτι φυσικό, το οποίο πηγάζει από μέσα σου. Η απόκτησή της δεν είναι ούτε εύκολη, αλλά ούτε σίγουρη. Με μια νέα νοοτροπία και ιδεολογία για τη ζωή, ο Τζίρεν χαμογελάει και ετοιμάζεται για το μέλλον. Μερικές φορές, όταν η ζωή είναι σκληρή, η καλύτερη αντιμετώπιση είναι να σταθείς πίσω και να δεις τα προβλήματά σου από μια διαφορετική οπτική γωνία. Θα σε εκπλήξει το πόσες περισσότερες πληροφορίες θα αντιληφθείς για τον εαυτό σου και για τους γύρω σου. Μπορεί ακόμα να δεις ότι η λύση στα προβλήματά σου βρισκόταν πάντοτε δίπλα σου. Απλά δεν μπορούσες να τη δεις γιατί εστίαζες υπερβολικά σε κάτι διαφορετικό. Αυτή είναι η ιστορία του Τζίρεν, του απόλυτου πολεμιστή που επιτέλους είχε εκπληρωθεί η πραγματική ευχή που επιζητούσε όλη του τη ζωή.